Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Πρωταγωνίστριες στο περιστατικό τύχης ή ακόμα ατυχίας στην περιοχή της Πλας που συνέβη προ μερικών εβδομάδων, 2 οικογένειες. Στο κατάστημα εστίασης που λειτουργεί στην Πλας και στο οποίο βρίσκονταν οι 2 οικογένειες, μετέβη ένας πλανόδιος για να πουλήσει λαχεία και σκράτς. Όταν έγινε αντιληπτός από το παιδί της μιας οικογένειας, αυτό ζητούσε επίμονα από τη μητέρα του να του δώσει το ποσό των 5 ευρώ που είχε πάρει από τη γιαγιά του για χαρτζιλίκι για να αγοράσει 5 σκράτς του 1 ευρώ. Αρχικά η μητέρα του ήταν αρνητική, όμως στην συνέχεια πίστηκε και αγόρασε εν τέλει 3 σκράτς, τα οποία και δεν κέρδισαν ούτε ευρώ. Μετά από λίγο λαχιοπόλης πήγε στη διπλανή παρέα όπου βρισκόταν μια μητέρα με το παιδί της. Αγόρασαν επίσης 3 σκράτς από την ίδια σειρά. Ξύνοντας το πρώτο, διαπίστωσαν ότι κέρδισαν 20.000 ευρώ, ξεσπώντας σε επιφωνήματα πανηγυρισμού. Ο λαχιοπόλης στράφηκε προς τη μεριά της μητέρας, λέγοντάς της πως αν έπαιρνε επιπλέον 2 σκράτς, όπως τη ζήτησε ο μικρός, θα είχε πάρει τα 20.000 ευρώ, καθώς τα κερδοφόρα ήταν τα 3 επόμενα από τη σειρά που πήραν λίγο νωρίτερα. Ο μικρός άρχισε να κλαίει και η μητέρα δεν μπορούσε να πιστέψει πως κλώτσισε την τύχη της.